Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι ο Μιχάλης Κουντούρης, είμαι γελιογράφος. Είμαι καλά. Λιγότερο αγχωμένος από χθες. Να ξεκινήσω έτσι όπως και εγώ δεν περίμενα ότι θα ξεκινήσω αυτή την παρουσία σήμερα. Πρώτα να πω κάτι στο Ζακ, ότι έχω και εγώ μια έμεση σχέση με την αρχιτεκτονική. Έδωσα δύο φορές στα τέλη της δεκαετίας του 80 και δεν πέρασα. Έγραφα πάρα πολύ καλά σχέδιο, αλλά δεν έγραφα καθόλου στα υπόλοιπα. Και το δεύτερο, η δεύτερη έμεση σχέση είναι ότι πολλοί από τους συναδέλφους, πολύ σημαντικοί γελιογράφοι, πολιτικοί γελιογράφοι σήμερα είναι αρχιτέκτονες. Ο Γιάννης ο Ιωάννου, ο Πέτρος ο Ζερβός, ο Παναγιώτης ο Μαραγκός και ενεργοί μάλιστα αρχιτέκτονες. Το άλλο που θέλω να σας πω που δεν το είχα προετοιμάσει καθόλου, αυτό είναι ένα σκονάκι που έχω για ασφάλεια γιατί δεν συνηθίζω να έχω τόσο μεγάλο κρατήριο, αντίθετα. Είναι να σας υποσχεθώ, να σας ορκιστώ ότι τον κύριο Ματζούφα το γνώρισα. Ματζούφα το γνώρισα πριν από μερικές ώρες, χθες. Αυτό που θα δείτε, δεν έχουμε συνεννοηθεί για τίποτα. Δεν είμαι η συνέχεια της ομιλίας του από προσυνεννόηση. Αλλά τελείως συμπτωματικά αυτό που θα δείτε τώρα είναι η χρήση της γελιογραφίας στην εκπαίδευση. Να γυρίσω λίγο στη στάση. Εγώ είμαι πολιτικός γελιογράφος. Και θα δείτε πώς μια γελιογραφία. Θα τα δούμε και στην πράξη, μπορεί να γίνει ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό εργαλείο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα σύντομο ορισμό της γελιογραφίας, να πούμε δύο πράγματα πολύ γενικά. Τι είναι η γελιογραφία καταρχήν? Η γελιογραφία είναι ένα υβρίδιο. Είναι ένα υβρίδιο τέχνης και σάτιρας. Η τέχνη στην προκειμένη περίπτωση, η πλευρά της τέχνης στη γελιογραφία είναι το σκίτσο. Κυρίως το σκίτσο που έχει μια γελιογραφική παραμόρφωση. Έτσι. Όχι το σκίτσο στην. Συνήθως έχει γελιογραφική παραμόρφωση, σχεδόν πάντα μεταξύ μας, αλλά δεν πειράζει. Και το άλλο της κομμάτι της γελιογραφίας είναι η σάτιρα. Η σάτιρα είναι η σάτιρα. Ίδια ακριβώς όπως μας παραδόθηκε, όπως ήταν από την εποχή του Αριστοφάνη. Αυτά τα δύο μαζί, τα λέμε πολύ γρήγορα, είναι η γελιογραφία. Η γελιογραφία χωρίζεται βασικά σε δύο κατηγορίες. Είναι αυτές που είναι χωρίς λόγια και οι γελιογραφίες που έχουν λόγια. Τις γελιογραφίες χωρίς λόγια καταλαβαίνετε, με τη λεζάντα. Εδώ είναι μια γελιογραφία που ενώ είναι χωρίς λόγια, έχει κείμενο, έχει λόγια μέσα, αλλά είναι κομμάτι της εικόνας, είναι οπτικοποιημένο. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε τη γελιογραφία χωρίς λόγια, γιατί για αυτή θα μιλήσουμε τώρα. Και θα μιλήσουμε για τη γελιογραφία χωρίς λόγια για δύο πολύ βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αυτή τη γελιογραφία δουλεύω εγώ τα τελευταία χρόνια. Δουλεύω χωρίς λόγια γελιογραφίες. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι στην εκπαίδευση χρησιμοποιείται αυτός ακριβώς ο τύπος γελιογραφίας. Γιατί κρύβει μέσα της πράγματα που θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, η γελιογραφία λοιπόν χωρίς λόγια είναι η γελιογραφία, είναι η εικόνα. Και για να χρησιμοποιήσει η γελιογραφία τις εικόνες, τις δανείζεται από παντού, από όπου βρει. Τις δανείζεται από την καθημερινότητα, τις δανείζεται από τον αθλητισμό, από την πολιτική, από την τεχνολογία, τις δανείζεται από παντού. Αυτή είναι μια από τις τελευταίες γελιογραφίες πρόσφερες στην εφημερίδα. Αυτή είναι μια άλλη γελιογραφία. Εδώ χρησιμοποιήθηκε η τέχνη. Είναι ο γνωστός πίνακας του Νταλή, αυτός ο πίνακας που έγινε στην εξέλιξή του οικονομικό σχόλιο. Είναι η γελιογραφία για. Νομίζω, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε τους πίνακες, έτσι δεν είναι? Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο του πίνακα του Νταλή, αν τα λιωμένα ρολόγια, ο χρόνος κτλ. Εδώ είναι μια από τις αγαπημένες μου γελιογραφίες. Συνδυάζει δύο τέχνες ταυτόχρονα. Είναι το κλασικό κομμάτι της Καριάτιδας και η μάσκα από το γνωστό έργο του V for Vendetta. Μία από τις αγαπημένες μου που έγινε Νοέμβρη, παραμονές Πολυτεχνείου. Εδώ πια η εικόνα, ο κώδικας της στηρίζεται πάνω στην τεχνολογία, στο κινητό τηλέφωνο. Επειδή χρειάζεται λίγο διάβασμα και γελιογραφία, να βοηθήσω και εγώ, ψωμί, παιδιά, ελευθερία είναι όλα κλειδωμένα, έτσι δεν είναι? Αυτή την έβαλα γιατί δανείστηκε η γελιογραφία από εκεί που δεν το περιμένει κανείς, από τα γράφητη του Μπάξη. Το γράφητη λοιπόν έγινε προεκλογικό, δεν θυμάμαι κιόλας, είναι προεκλογικό ή μετεκλογικό, μετεκλογική ή προεκλογική γελιογραφία, πάντως χρησιμοποιήθηκε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Και στην επόμενη, όπου εδώ χρησιμοποιήθηκε το animation. Η μία τέχνη ουσιαστικά είναι συγγενής τέχνης, η μία με την άλλη, αλλά η ήρωας του animation έγινε ένα σχόλιο για το κομμάτι των δημοσκοπήσεων που φαντάζομαι το λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλες τις τελευταίες εκλογές, όχι μόνο και στις πρώτες τελευταίες και στις προηγούμενες. Λοιπόν,
θα δούμε μερικές γελιογραφίες ακόμα να ξεφύγουμε λίγο από την πολιτική, γιατί αυτός ο κώδικας η σχέση της εικόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε θέματα που αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολα. Ένα από αυτά είναι το κομμάτι της υγείας, οτιδήποτε έχει να κάνει με ιατρικά θέματα. Δείτε λοιπόν πώς ο Βιτρούβιος, το είπα σωστά, πάντα τα μπερδεύω, ο Βιτρούβιος άνθρωπος του Νταβίντσι μπορεί να γίνει μία γελιογραφία η οποία χρησιμοποιήθηκε εξώφυλλο σε βιβλίο για την υπέρταση. Λοιπόν, και πώς μία γελιογραφία από ένα τραγικό γεγονός της σύγχρονης ιστορίας, ο Τιτανικός, μπορεί να γίνει μία γελιογραφία που κρύβει αντικαπνιστικό μήνυμα. Λοιπόν, αυτές είναι περίπου μια πρώτη εικόνα από τις γελιογραφίες και τις εικόνες χωρίς λόγια. Τώρα, πάμε στο πώς διαβάζεται μία γελιογραφία. Μία γελιογραφία διαβάζεται καταρχήν όπως ένα κείμενο. Από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά. Κρατήστε το αυτό γιατί θα το συναντήσουμε προς το τέλος. Σε ένα παράδειγμα που θα το συναντήσουμε τελειώνοντας αυτή την παρουσίαση. Διαβάζεται όμως έτσι όπως ο κύριος Ματζούβας προηγουμένως. Διαβάζουμε εικόνες, αποκωδικοποιούμε εικόνες. Αυτό, όσο νεότερες είναι οι ηλικίες, τόσο πολύ πιο εύκολα γίνεται η αποκωδικοποίηση, γιατί είναι μέσα στα γονίδια, είναι μέσα στην καθημερινότητά σας. Και όσο είναι λιγότερα παιδιά, νεότερα παιδιά, τόσο πολύ πιο εύκολα γίνεται η αποκωδικοποίηση. Θα μου επιτρέψετε εδώ μια μικρή παρένθεση προσωπική. Πριν μερικά χρόνια είχα μια έκθεση γελιογραφίας στο νησί μου, στη Ρόδο, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, όπου, στην παλιά πόλη, όπου είχαν εκτεθεί γελιογραφίες και εκεί παρατήρησα το εξής. Όσο οι ηλικίες των επισκεπτών πλησιάζαν τις ηλικίες της κόρης μου, είναι φοιτήτρια στο ιστορικό αρχαιολογικό, τόσο όσο πλησιάζαμε στα νέα παιδιά, τόσο ανέβαινε το ποσοστό των αναγνωστών που καταλάβαιναν τις γελιογραφίες. Όταν πλησιάζαμε και ξεπερνάγα τη δικιά μου ηλικία, τότε είχα πρόβλημα. Δηλαδή, αν ήταν μόνο μεσήλικες και πάνω, θα νόμιζα ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τις γελιογραφίες. Είναι η δυνατότητα που έχετε να αποκωδικοποιείτε και να προχωράτε δουλεύετε με εικόνες. Λοιπόν, όλα αυτά που περιγράψαμε για τις γελιογραφίες και τη γελιογραφία και ειδικά για τη γελιογραφία χωρίς λόγια, είναι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς για να γίνουν μάθημα, για να γίνει γελιογραφία στην εκπαίδευση. Ένα από τα βασικά προσόντα που έχει η γελιογραφία είναι αυτό που λένε η εκπαιδευτική διαθεματικότητα. Και όχι μόνο η εκπαιδευτική, το λέτε όλα. Δηλαδή, πώς μπορεί να συνδυάζει διάφορα θέματα. Εδώ είναι μία αντιπολεμική γελιογραφία. Μάλλον θα σας πω το εξής, είναι μια αντιπολεμική γελιογραφία. Δεν έγινε για να γίνει μάθημα. Είναι μια γελιογραφία που έγινε για να σχολιάσει γεγονότα, ταξίδεψε, δημοσιεύτηκε στην Ελλάδα, εικονογράφησε άρθρα, ταξίδεψε στο εξωτερικό, έκανε τον κύκλο της. Σαν γελιογραφία, μια αντιπολεμική γελιογραφία. Πάνω σε αυτήν όμως εκπαιδευτική, ένας εκπαιδευτικός, και είμαι περήφανος που είναι και ο αδερφός μου μάλιστα, φιλόλογος, πάνω σε αυτή τη γελιογραφία λοιπόν σχεδιάστηκε ένα μάθημα για να διδάξει τα παιδιά τη ζήτα ραψοδία της Ιλιάδας. Η ραψοδία αυτή είναι η ραψοδία του, είναι Έκτορας και Ανδρομάχη. Είναι η στιγμή που συναντάει ο Έκτορας την Ανδρομάχη με τον Αστιάναχτα. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα, πάνω σε αυτή τη γελιογραφία, στήθηκε ένα αντιπολεμικό μάθημα. Αυτή ήταν και η πρωτοτυπία του μαθήματος. Τι σημαίνει στήθηκε ένα μάθημα? Σχεδιάστηκε ένα μάθημα, προτείνεται ένας τρόπος διδασκαλίας στα παιδιά, ξεκίνησε από εικόνες του σχολικού βιβλίου, δηλαδή εικόνες από τη συνάντηση των ηρώων, πίνακες ζωγραφικής που έχουν γίνει για αυτό το θέμα, για τον Έκτορα, την Ανδρομάχη, τον Αστιάναχτα, για όλη αυτή τη φάση. Ακόμα και το τραγούδι του παπά, από το ψηλό το κάστρο η Ανδρομάχη, ήταν μέσα στο μάθημα. Αφού λοιπόν στα παιδιά δόθηκε το υλικό για να το αποκωδικοποιήσουν, τότε αυτόματα προβλήθηκε αυτή η γελιογραφία, πήραν αυτή τη γελιογραφία, μπόρεσαν να τη διαβάσουν και να δουν όλα τα μηνύματα που κρύβεται μέσα. Και το μάθημα έγινε πιο ενδιαφέρον και πέρασαν μηνύματα πολύ κοντά στα μηνύματα του κειμένου. Να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Να δούμε ένα άλλο μάθημα, πώς. Αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι άλλο. Εδώ η γελιογραφία πήρε πάλι κάτι από την ειδησιογραφία και την σύγχρονη. Τα γεγονότα της σύγχρονης εποχής. 1989, για τους πολλούς εδώ μέσα που είστε νεότεροι, 1989, φοιτητική εξέγερση στην πλατεία Τιανανμίνου στο Πεκίνο, αιματηρή καταστολή, αλλά κατά τη διάρκεια, δεν θυμάμαι αν ήταν της εξέγερσης ή της καταστολής,
λίγο πριν την καταστολή, μάλλον, κατεβαίνει ύλη αρμάτων ένας φοιτητής με τις τσάντες, γιατί γι' αυτό κρατάει τσάντες, δεν υπάρχει άλλος. Είναι ευθεία αναφορά στην εικόνα, δηλαδή στο βίντεο. Υπάρχει σε βίντεο. Σταματάει μπροστά στην ύλη των αρμάτων. Η ύλη σταματάει. Προσπαθεί να τον αποφύγει ο πρώτος οδηγός του άρματος δεξιά-αριστερά. Μετακινείται και ο φοιτητής. Η ύλη έχει σταματήσει. Είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα εικόνες και βίντεο για την εξέγερση του 89. Το παλικάρι αυτό χάθηκε, νομίζω δεν βρέθηκε, δεν εξαφανίστηκε ο συγκεκριμένος ήρωας. Αυτό το πράγμα λοιπόν ο γελιογράφος, της μεγαλοπρέπειας είναι, χρησιμοποιήθηκε στην γελιογραφία για να γίνει μάθημα για τη χρήση της διάβασης πεζών. Είναι μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Εδώ λοιπόν αυτή η γελιογραφία έγινε για το μάθημα όμως, έτσι, δεν την πήρε κάποιος εκπαιδευτικός, έγινε για αυτό το μάθημα. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε ότι όπως στην προηγούμενη γελιογραφία χρησιμοποιήθηκαν πίνακες ζωγραφικής για να δείξουμε το κομμάτι του αστιάνακτα, εδώ χρησιμοποιήθηκε, προβλήθηκε στα παιδιά το βίντεο από την εξέγερση. Βέβαια, εδώ έχει γίνει, είναι μάθημα σε γυμνάσια, δεν είναι σε δημοτικά. Χρησιμοποιήθηκε το βίντεο από την εξέγερση, οπότε τα παιδιά αυτόματα κατάλαβαν. Το μάθημα πάλι σχεδιάστηκε έτσι. Είναι σχεδιασμένα δηλαδή τα μαθήματα. Θα σας πω μετά πού ανεβαίνουν, σε ποια πλατφόρμα όλα αυτά. Εδώ είναι μια οικολογική γελιογραφία. Όντως έχω πλατιάσει πολύ. Είναι μια οικολογική γελιογραφία, η έξοδος από τον Παράδεισο. Εδώ αυτό έγινε θέμα έκθεσης. Γράφτηκε έκθεση πάνω σε αυτό. Δουλέψαν τα παιδιά, βάλανε τίτλους στη γελιογραφία, αλλά κάνανε και κάτι πιο πρωτότυπο. Έκοψαν οι καθηγητές τους το χαμένο Παράδεισο και τους είπαν να βάλουν το δικό τους χαμένο Παράδεισο. Και δείτε 2-3 από τις εικόνες που έβαλαν τα παιδιά στο χαμένο Παράδεισο. Αυτόν. Και αυτό. Κάποιο από τα παιδιά έκανε και ένα τσουνάμι. Πολύ πριν γίνει το κανονικό, το μεγάλο τσουνάμι. Λοιπόν, αυτά όλα, αυτή είναι η πλατφόρμα, η ψηφιακή πλατφόρμα, η educartoon.gr, είναι εκεί που όλη αυτή η δουλειά των εκπαιδευτικών, γιατί για την πλευρά των εκπαιδευτικών μιλάμε, ο σχεδιασμός και οι γελιογραφίες ταξινομημένες αναθεματική, είναι μια πλατφόρμα που μπορούν να μπουν οι εκπαιδευτικοί και να δουν πράγματα ενδιαφέροντα και να κάνουν τη χρήση στη δουλειά αυτή. Επειδή μιλάγαμε προηγουμένως για παιδιά, να σας πω ότι από μια επαφή που είχαμε με τα σχολεία, γιατί επισκέφθηκα κάποια σχολεία κάποια στιγμή, δύο πράγματα, κάποιες απορίες που και εμένα με ευθυντίασαν των παιδιών. Γιατί ήταν χρωματιστές οι γελιογραφίες και γιατί δεν γελάμε, γιατί ήταν κυκλοφοριακής αγωγής. Μου έκανε εντύπωση, δεν μπορώ να δώσω απάντηση, για να σας είμαι ειλικρινής, για ποιο λόγο περίμενα να δουν μαυρό άσπρη γελιογραφία. Το γιατί δεν γελάμε ήταν πολύ πιο σημαντικό. Και σε αυτό το σχολείο ήταν ιδιωτικό συμπτωματικά. Έκαναν μια έρευνα μετά οι δασκάλες τους, τους έδωσαν ερωτηματολόγια και απάντησαν τα παιδιά. Εκεί λοιπόν να σας πω ότι κάτι που και εμένα μου έκανε εντύπωση και το κράτησα και σαν παράσημο, σαν τίτλο τιμής. Οι δύο ερωτήσεις που εγώ κράτησα, ήταν πολλές ερωτήσεις. Τι σας άρεσε από τη συνάντηση με τον γελιογράφο? Πρώτον, ότι γνωρίσαμε τον γελιογράφο και δεύτερον, ότι σκιτσάραμε κιόλας. Μετά γιατί τα παιδιά έκαναν σκίτσα. Στην ερώτηση τι δεν σας άρεσε, η συντριπτική πλειοψηφία έδωσε μία απάντηση. Ότι μετά πήγαμε σπίτι μας. Τους άρεσε το μάθημα που δεν ήθελαν να πάνε στο σπίτι τους μετά, ήθελαν να συνεχίσουν να σκιτσάρουν. Θεωρώ ότι ήταν τα πιο τιμητικά πράγματα που μου έχουν συμβεί σε αυτή τη σχέση μου με τα παιδιά και τη γελιογραφία γενικά. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, είχαν πει λοιπόν ότι η γελιογραφία είναι τέχνη και σάτιρα. Είναι και τα δύο στοιχεία για να λειτουργήσουν χρειάζονται ένα πράγμα, μόνο ελευθερία. Απόλυτη ελευθερία. Είναι ο ορισμός της ελευθερίας της έκφρασης. Η απόλυτη μορφή της σε αυτό το κομμάτι. Αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε η τέχνη, ούτε η σάτιρα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εδώ και κάποια ώρα συνειδητά δεν βλέπω το ρολόι. Αλλά δύο, ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να τα καλύψω τρέχοντας. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Η ελευθερία αυτή πολύ συχνά γίνεται στόχος. Και το αποτέλεσμα αυτού του στόχου. Ναι, γίνεται στόχος. Υπάρχουν ήπιες μορφές αντίδρασης, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, ένα τηλέφωνο στον διευθυντή, ένα τηλέφωνο στον εκδότη. Επειδή, όπως είπε και ο κ. Ματσούφας προηγουμένως, έχουν προχωρήσει πολύ τα πράγματα, τώρα δεν χρειάζεται ούτε καν αυτό. Το ίδιο το συγκρότημα, το σύστημα απομονώνει τις γελιογραφίες. Μπορεί να μπει για 6 μήνες σε πάγο μέχρι να παραιτηθεί, να μην παίρνει μια γελιογραφία επειδή μπορεί να θίξει κάποια συμφέροντα. Είναι όμως πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό και να μην το κρατήσουμε. Το πρόβλημα είναι αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ, στο εξωτερικό και σε χώρες που έχουν πρόβλημα δημοκρατίας,
τα πράγματα είναι πολύ, είναι πολύ άγρια. Εδώ είναι μια γελιογραφία του Μούσα Κάρτ, ένας Τούρκος σκητσογράφος, ο οποίος απειλήθηκε με 9 μήνη φυλάκιση για αυτό το σκίτσο επειδή πρόσβαλε τον Ερντογάν. Υπάρχει και ένας άλλος συνάδελφος που έκανε τον Ερντογάν σκύλο και εκείνος απειλήθηκε πολύ περισσότερο. Δεν μπόρεσα να το βρω, να σας το δείξω και πολύ στεναχωρέθηκα γι' αυτό. Αυτός εδώ είναι ο Αλή Φερζάτ. Ο Αλή Φερζάτ είναι Σύριος συνάδελφος, σκητσογράφος. Το 2011 μασκοφόροι, παρακρατικοί, τον χτύπησαν και του έσπασαν και τα δύο χέρια για να μάθει να χρησιμοποιεί την τέχνη του και τη δύναμη. Το αμέσως χειρότερο όμως και το πιο τραγικό είναι το επόμενο. Λέγεται Ακράμ Ραζλάν. Συνελήφθη το 2012, βασανίστηκε και πέθανε από βασανιστήρια το 2013. Το έγκλημά του το βλέπετε σε αυτό το μικρό κολάζ που υπάρχει γύρω. Είναι Σύρος συνάδελφος επίσης, που είχε το θράσος να τα βάλει με τον Άσαντ. Αυτές είναι οι μερικές από τις ακραίες περιπτώσεις, αλλά η πιο ακραία όλων, η πιο αιματωμαμένη και η πιο γνωστή, είναι όπως λειτουργήσε ο Αϊλάν, κύριε Ματσούφα, ένα τέτοιο πράγμα, είναι η επόμενη. Είναι η επίθεση τον Γενάρη φέτος στο Σαρλί Εμπντό. Νεκροί αστυνομικοί, 11 συντάκτες, 4 σκητσογράφοι, μεταξύ των οποίων ο Βολίνσκι, εκεί είναι και η ειρωνία κάποια στιγμή της ιστορίας. Ο Βολίνσκι είναι μια εμβληματική μορφή, ήταν μια εμβληματική μορφή του Μάη του 68. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους εκτέλεσαν. Αυτό. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να τελειώσω και να κλείσω την παρουσίαση στα όποια λεπτά ή δευτερόλεπτα μου απομένουν. Με ένα σκίτσο, με αυτό το σκίτσο για το Σαρλί Εμπντό και ένα μάθημα που σχεδιάστηκε πάνω σε αυτό το σκίτσο. Ένα μάθημα που ήταν ακριβώς για την ελευθερία της έκφρασης. Αυτό που και όταν προσπάθησα να το κάνω στην ομιλία μου, πάντα μου ερχόταν ένα κόμπος, είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους. Να μου συγχωρείτε τη συγκίνηση, δεν είναι αμηχανία τώρα πια. Τι έγινε λοιπόν, προβλήθηκε το σκίτσο στην τάξη. Τα παιδιά έκαναν αυτό που έκαναν και στην προηγούμενη. Στα προηγούμενα παραδείγματα. Διάβασαν το σκίτσο και διάβασαν ότι πρώτα ήταν η σφαίρα και μετά ήταν η αντίδραση του τύπου και των σκητσογράφων στη σφαίρα. Και το διάβασαν για τον λόγο που σας έλεγα προηγουμένως να θυμάστε. Γιατί διάβασαν τις γελιογραφίες έτσι όπως διαβάζονται, χωρίς να τους έχει πει κανένας. Από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά. Πρώτα έφυγε η σφαίρα, μετά ήρθε το μολύβι. Αν γινόταν αλλιώς, το μήνυμα θα ήταν διαφορετικό. Το διάβασμα λοιπόν ήταν αυτό ακριβώς. Το διάβασαν σωστά. Αποκωδικοποίησαν το μάθημα τα παιδιά. Ενημερώθηκαν από βιβλιογραφίες, από είδανε βίντεο, κουβέντιασαν για την ελευθερία της έκφρασης, για την απειλή της, σκιτσάρισαν. Το μάθημα δηλαδή δομήθηκε πάνω σε αυτό με όλες τις παραμέτρους που μπορεί να έχει ένα μάθημα σε ένα σχολείο. Το σημαντικό είναι ότι έγινε στην τρίτη γυμνασίου του ελληνικού σχολείου του Βούπερταλ, όλη αυτή η προσπάθεια. Λοιπόν, και αφού είδανε και τα άρθρα, είδαν και κουβέντιασαν και για άλλες γελιογραφίες συναδέλφων. Αυτός είναι ο ένας, είναι ο Άγχελ Μπολιγκάν. Εδώ μπορεί να χρειαστώ και τις σημειώσεις μου, θα δούμε. Όπου τα παιδιά παρατήρησαν τα μολύβια που γίνονται δέντρο. Η επόμενη γελιογραφία είναι αυτή του Μπέλ, ο Ντάριν Μπέλ από την Washington Post, όπου τα παιδιά αναγνώρισαν, διάβασαν ότι έχει αντικατασταθεί το θύμα από μία πένα και το έντρομο βλέμμα του τρομοκράτη από τις πένες που του επιτίθενται μετά το φωνικό. Εδώ είναι ένα κολάζ, είναι χιλιανός. Είναι ο Φρανσίσκο Ολέα, όπου τα παιδιά είναι το Καλάσνικοφ του σκητσογράφου, όπου τα παιδιά είδαν καταρχήν ότι είναι κολάζ και ότι δημιουργήθηκε από τα υλικά. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε, εσάς που δεν σας πιέζει ο χρόνος ή να το ξανασκεφτείτε, γιατί εγώ έχω αυτό το πράγμα που αναβοσβήνει εκεί, ότι έγινε μια ολόκληρη συζήτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και τελειώνοντας με τον Κάρλος Λατούφ, είναι και ακτιβιστής σκητσογράφος ο Κάρλος Λατούφ, Βραζιλιάνος, όπου τα παιδιά είδαν και εδώ κάτι πολύ σημαντικό, επίσης μια άλλη παράμετρο, και τελευταία και πολύ σημαντική, ότι πυροβολώντας και σκοτώνοντας τον τρομοκράτη του Σαρλί Εμπντό, ουσιαστικά εκτός από το αίμα, έχουν στρέψει όλη την ενέργεια και απέναντι στη δικιά του τη θρησκεία. Αυτό ήταν όλο το κομμάτι. Τα παιδιά έχουν δουλέψει, έχουν γράψει, έχουν κάνει ό,τι μπορεί, φαντάζεστε πώς δουλεύτηκε μέσα στην τάξη. Και θα ήθελα και εγώ να τελειώσω την έκφραση, την παρουσίαση, με τον τρόπο που και τα παιδιά τελείωσαν την εργασία τους στο γυμνάσιο, με Βολτέρο. Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου, συγγνώμη, να το λες ελεύθερα. Ευχαριστώ πολύ.